Ρεπορτάζ κατά την αναχώρηση του Νίκ Ρόμπερτσον από την Ελλάδα μετέδωσε σήμερα το CNN, ο Αμερικανός δημοσιογράφος που βρισκόταν στη χώρα μας τις τελευταίες μέρες και είχε πάρει συνέντευξη και από τον Πρωθυπουργό. Έκανε και μία μικρή αυτοψία, ζέτα κονταξή, για τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αφού αποχαιρέτησε την Άδεια Αθήνα και την Πλατεία Συντάγματος, έφτασε στο αεροδρόμιο. Καταγράφει λοιπόν εκεί με την κάμερά του τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί λόγω της πανδημίας. Το αεροδρόμιο είναι άδειο. Τα καταστήματα και τα καφέ όλα κλειστά. Ο Ρόμπερτσον αναφέρει πως του έγινε αναλυτικός έλεγχος μέχρι να μπει στο αεροπλάνο και τονίζει πως ρωτήθηκε αναλυτικά για τους επόμενους προορισμούς του και τους λόγους για τους οποίους θα ταξιδέψει εκεί. Μέσα στο αεροπλάνο τώρα φοράει συνεχώς τη μάσκα. Σε όλη τη διάρκεια της πτήσης το πλήρωμα δεν πέρασε από τους επιβάτες, έμεινε στη θέση του. Και βλέπουμε και μια εικόνα με πολύ κόσμο, με μάσκες βέβαια, αλλά χωρίς να τηρούν τις αποστάσεις.